το θέμα μας περί λύπης με βάση τους Αγίους Πατέρες και μάλιστα εστιάζουμε στη θεραπευτική της λύπης. Μια που είχαμε κάνει και κάποιες ομιλίες παρουσιάζοντας αυτό το πάθος. Οπότε τώρα επικεντρωνόμαστε πιο πολύ στην αντιμετώπιση του. Διαβάζουμε πρώτα λίγα από το βιβλίο «Φως τα φώτα», όπου υπάρχουν πολλές αναφορές στους Άγιους Πατέρες. Ένας σύγχρονος σχετικά γέροντας, ο γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνητσας, μας λέγει τα εξής. Όποιος αγαπάει τα υλικά αγαθά, είναι αδύνατον να μην νιώσει λύπη. Είναι αυτό ακριβώς που μας είπανε και παλαιότεροι Άγιοι Πατέρες, ότι αυτός που δένεται με την ύλη, με την φιλαργυρία, με την φιλοηλία, έχει πάρα πολλές αφορμές για να λυπάται, για να πέφτει στην στενοχώρια, την κατάθλιψη, όπως λέμε σήμερα. Γιατί όταν στερηθεί αυτά στα οποία έχει επενδύσει, έχει βάλει την ψυχή του, έχει επιθυμίες, έχει σχέδια, έχει ελπίδες που βασίζονται σε αυτά, δεν είναι δυνατόν να μην νιώσει λύπη όταν τα στερηθεί αυτά. Γιατί, όπως λέει και ο ίδιος ο Κύριος, ο μαμονάς, το χρήμα, η ύλη, γίνεται Θεός, γίνεται Κύριος, στη θέση του αληθινού Κυρίου. Αντίθετα, λέει ο γέροντας Θαδαίος, όποιος περιφρονεί τα κοσμικά αγαθά, τα χρήματα, τα κτήματα, τη δόξα, την κοσμική δόξα, τα μπράβο-μπράβο των ανθρώπων και τις ειδονές, τις αρκικές, τις γήνες, αυτός που τα περιφρονεί αυτά είναι πάντα χαρούμενος. Όποιος ζει, λέει πάλι, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν στενοχωριέται για τίποτε, γιατί γνωρίζει ότι όλα είναι είτε κατά ευδοκία, γίνονται είτε κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση του Θεού. Και επειδή ο Θεός είναι πανάγαθος, ό,τι παραχωρεί ή ό,τι ευδοκεί, είναι σίγουρα για το καλό μας. Οπότε δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε ή πιο σωστά αν πιστεύουμε στον Θεό και στο ότι δίνει τα πάντα ο Θεός, είτε όπως είπαμε κατά ευδοκία είτε κατά παραχώρηση, τότε δεν μπορούμε να στενοχωρηθούμε, όπως έλεγε μια σύγχρονη γερόντιση. Αν στενοχωριόμαστε είναι σαν να λέμε στον Θεό ότι δεν με αγαπάς, δεν είσαι καλός, ενώ θα έπρεπε να τον ευχαριστήσουμε. Όταν έχει κάποια ανάγκη, ο άνθρωπος του Θεού παρακαλάει τον Θεό, λέει ο πατήρ Θαδαίος. Αν δεν πάρει αυτό που ζητάει, μένει ήσυχος, πράος, σαν να το πήρε. Γιατί γνωρίζει ότι για να μην του το δώσει ο Θεός, σημαίνει ότι δεν ήταν για το καλό του. Η ψυχή που αφέθηκε στο θέλημα του Θεού, τίποτε δεν φοβάται. Δεν φοβάται ούτε τις απειλές, ούτε τους ληστές και για όλα όσα του συμβαίνουν λέει, έτσι ήταν το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη φιλοσοφία, μια πολύ μεγάλη άνεση. Για τον άνθρωπο που πιστεύει αληθινά, δεν υπάρχει τίποτα που να τον τρομοκρατήσει, να τον εκφοβήσει, να τον απειλήσει, να τον κάνει να χάσει την ειρήνη του. Και τώρα ακούγουμε πολέμους, ακουάς πολέμων, όπως λέει η Αγία Γραφή, ακούμε για υπερχόμενη πείνα, ακούμε για υπερχόμενες εσωτερικές ενδεχομένως ταραχές από ανθρώπους έτσι, που έχουν μπει στην πατρίδα μας. Όλα αυτά μπορεί να συμβούν, μπορεί και να μην συμβούν βέβαια, αλλά για τον χριστιανό δεν γίνονται αυτά αφορμή φόβου και δειλίας και ταραχής, γιατί έχει πίστη στον Θεό. Και είναι βέβαιος ότι ο Κύριος ό,τι θα παραχωρήσει θα είναι σίγουρα για το καλό μας, για το προσωπικό αιώνιο καλό μας. Γι' αυτό λέει ο Γέροντας, αν αφαιθούμε στο θέλημα του Θεού δεν έχουμε τίποτε πλέον που να μας φοβίζει. Γι' αυτό αληθινά γενναίος άνθρωπος είναι ο πιστός άνθρωπος. Γιατί έχει αφαιθεί στον παντοδύναμο Θεό. Ενώ ο δειλός άνθρωπος είναι ο φύλαυτος
και ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται τον εαυτό του. Πολύ σύντομα θα καταλάβει ότι δεν έχει καμία δύναμη και καμιά δυνατότητα να φυλάξει τον εαυτό του. Οπότε γεμίζει με πλήθος φοβίες και ανασφάλειες και με πολλή δειλία βέβαια. Τρέμει με το παραμικρό. Ο άνθρωπος του Θεού όμως που αφήνεται στο θέλημα του Θεού γνωρίζει ότι ο Θεός τον αγαπάει, τον προστατεύει, τον έχει στην αγκαλιά του και ποτέ δεν ταράζεται. Ακόμα και για την αρρώστια, ο ήσυχος άνθρωπος σκέφτεται πως και αυτή η αρρώστια θα με βοηθήσει σε κάτι. Μου είναι χρήσιμη για κάτι. Αλλιώς δεν θα μου την έστελνε ο Θεός. Τίποτα δεν στέλνει ο Θεός, δεν δίνει ο Θεός αν δεν έχει κάποια ωφέλεια για την ψυχή μας, για τη σωτηρία μας. Έτσι φυλάγουμε την ηρεμία, τη γαλήνη και στην ψυχή και στο σώμα μας. Και πράγματι αυτός ο γέροντας εξέπεμπε, υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο ίσως και περισσότερα στο διαδίκτυο που τον δείχνουν πόσο ήρεμος ήταν, πόσο γαλήνιος και πόσο ειρήνη και ταπείνωση εκπέμπει. Γιατί προφανώς αυτά που διδάσκει τα ζούσε ο γέροντας. Πρέπει να προσπαθούμε πάντοτε, λέει ο γέροντας, να είμαστε καλοδιάθετοι και χαρούμενοι, διότι τα πονηρά πνεύματα μας θέλουν διαρκώς στενοχωρημένους. Αυτή είναι η χαρά του διαβόλου, να βλέπει τον άνθρωπο λυπημένο. Είπαμε είναι ένα από τα θανάσιμα κορυφαία πάθη, ένας από τους 8 βασικούς λογισμούς της κακίας, ο λογισμός της λύπης. Ο διάβολος θέλει πάντα τον άνθρωπο καταθλιμμένο και λυπημένο. Ο Θεός μας θέλει χαρούμενους, ειρηνικούς, γεμάτους με τη ζωή, την όντως ζωή, τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει ο Γέροντας και λέει «Δεν είναι καλό να έχουμε στενάχωρες σκέψεις και μάλιστα συνεχώς. Από αυτές μπορούμε να τρελαθούμε, γιατί το νευρικό μας σύστημα έχει ένα όριο αντοχής που δεν πρέπει να υπερβούμε. Ποτέ κανονικά δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε, όπως λέει ο Απόστολος, θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Και αν κάποια στιγμή συμβεί να το πάθουμε, πολύ γρήγορα με την πίστη στο Θεό και με την προσευχή να ξεπερνάμε την όποια στενοχώρια, γιατί αυτό βλάπτει πάρα πολύ και την ψυχή μας πρωτίστως, αλλά και το σώμα μας και μάλιστα το νευρικό σύστημα. Φέρνει μια ανισορροπία στον όλο άνθρωπο και στο ενδοκρινικό σύστημα βέβαια προκαλεί διαταραχές, υπερεκρίνονται κάποιες ορμόνες, ο άνθρωπος πλέον αρχίζει να δυσλειτουργεί. Αν υπερβούμε το όριο αντοχής, λέει ο γέροντας, του νευρικού συστήματος, με τη στενοχώρια, τότε είναι σχεδόν αδύνατη η επιστροφή στην ψυχική ισορροπία. Δηλαδή μπορεί να καταντήσει ο άνθρωπος ανισόρροπος από τη μεγάλη στενοχώρια. Γι' αυτό το λόγο να είμαστε αισιόδοξοι και πάντοτε χαρούμενοι. Η αισιοδοξία βέβαια δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο από την πίστη στον Πανάγαθο Θεό. Καλό είναι επίσης να κάνουμε βόλτα, λέει ο γέροντας, μία ώρα την ημέρα για να παίρνουμε οξυγόνο. Αυτό βέβαια μας το συνιστούν και οι γιατροί. Ένας περίπατος στη φύση είναι πάρα πολύ ωφέλιμος για την ψυχή. Όχι μέσα στην πόλη, στις καφετέρες κλπ, αλλά στην Ύπαιθρο, στα χωράφια, στο δάσος, όπου ο άνθρωπος μπορεί να ησυχάσει, να κάνει κομποσκήνη, να κάνει δουρά προσευχή, να θαυμάσει τη δημιουργία, να χαρεί μέσα σε αυτή την πανέμορφη κατάσταση που μας έχει ετοιμάσει ο Θεός, για μας τα έχει φτιάξει όλα αυτά ο Θεός, και εμείς κλεινόμαστε μέσα στη τσιμεντένια κλουβιά μας και χάνουμε όλες αυτές τις δωρεές του Θεού. Αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας το συνιστούν και οι Μεγάλοι Πατέρες και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος ο Θεολόγος και οι σύγχρονοι Άγιοι όπως ο Άγιος Πορφύριος έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος να ξυπνάτε λέει πρωί πρωί και να βλέπετε έτσι πως βγαίνει ο βασιλέας ήλιος από το πέλαγος μέσα και να εμνείτε να δοξάζετε τον Θεό.
Όταν μας επιτίθενται βαριές σκέψεις, πρέπει να ψάλλουμε, να τραγουδάμε, λέγοντας ψαλμούς και ύμνους, κάθε είδους. Έτσι, γιατί και η μουσική, και μάλιστα η βυζαντινή μουσική, όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, θεραπεύει την κατάθλιψη, διώχνει τη στενοχώρια. Και ο αγιασμένος γέροντας Αρσένιος Μπόκα, σπουδαίος Ρουμάνος σύγχρονος γέροντας, έλεγε ότι οι στενοχώριες δεν είναι έργο του Θεού, αλλά συνέπεια των σφαλμάτων μας. Είναι συνέπεια των παθών και των αμαρτιών μας και τις οποίες δεχόμαστε για να αποκτήσουμε πνευματική σοφία. Έτσι, δηλαδή ο Θεός μέσα στην αμαρτία, μέσα στο πάθος, έχει βάλει και τις οδυνηρές συνέπειες, που είναι η λύπη, είναι η κατάθλιψη, είναι και ο πνευματικός θάνατος, αν επιμείνει ο άνθρωπος και δεν μετανοήσει. Οπότε και αυτό είναι πάλι μέσα στην αγάπη του Θεού, ένα μέτρο, το έσχατο ίσως μέτρο, προειδοποίησης, για να καταλάβουμε ότι δεν πάμε καλά. Όταν βλέπεις ότι χάνεις την ειρήνη σου, χάνεις τη χαρά σου και έρχεται η λύπη και έρχεται αυτό το σύννεφο, το βαρύ, το καταθλιπτικό στην ψυχή σου, αυτό είναι ένα καμπανάκι που σου χτυπάει ο Θεός για να σου δώσει να καταλάβεις ότι πρέπει να προσευχηθείς και να μετανοήσεις, γιατί έχεις κάνει κάποιο λάθος, έκανες κάποια αμαρτία, έδιωξες το πνεύμα του Άγιο που είναι πνεύμα χαράς, πνεύμα ειρήνης. Η λέξη λύπη, έλεγε και ο μακαριστός ιεροκήρυκας, ο κ. Παναγόπουλος, η λέξη λύπη, έλεγε, δεν πρέπει να υπάρχει στο λεξιλόγιο του χριστιανού. Στενοχώρια, λέει, ναι. Στενοχώρια, ναι, με την έννοια της θλίψης, ότι κάτι μας στενεύει, μας πιέζει. Η λύπη, λέει, είναι σατανικό πράγμα. Ο λυπημένος άνθρωπος από κανέναν δεν μπορεί να παρηγορηθεί. Η λύπη απορρίπτει την πίστη. Έτσι, ο καταθλιμμένος, ο καταθλιπτικός, που δεν θέλει να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση, έχει απορρίψει την πίστη. Δεν εμπιστεύεται το Θεό πλέον. Κλείνεται εγωιστικά στον εαυτό του, στο καβόκιτο, όπως λέμε, και όπως και ο ίδιος λέει, δεν θέλω κανένα, αφήστε με ήσυχο. Είμαι ένας αποτυχημένος και δεν με αγαπάει κανένας και όλο τέτοιο. Η λύπη, λοιπόν, απορρίπτει την πίστη. Ενώ η θλίψη και η στενοχώρια, η στενότητα, έτσι, από διάφορες περιστάσεις, δεν απορρίπτουν την πίστη. Ο άνθρωπος που έχει λύπη επηρεάζεται από τον σατανά. Είναι, όπως είπαμε, πάθος. Η λύπη. Ενώ αυτός που έχει θλίψη, θλίβεται εκ των γεγονότων. Μπορεί κάποιος να τον βρήσει, να τον αδικήσει, να τον κλέψει, να τον συκοφαντήσει, να το επιτεθεί. Ο άνθρωπος που δεν θλίβεται είναι ο άνθρωπος που δεν αγωνίζεται. Εάν αγωνιζόμαστε πνευματικά, οπωσδήποτε θα έχουμε θλίψεις. Ο ίδιος ο Κύριος μας το έχει προφητεύσει, μας το έχει προείπει. Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την βασιλεία των ουρανών. Με πολλές θλίψεις, μέσω πολλών θλίψεων θα μπούμε στη βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς θλίψεις, χωρίς εξωτερικές δηλαδή δυσκολίες, διωγμούς, ατιμώσεις, ονειδισμούς, εκ μέρους των κοσμικών ανθρώπων, χωρίς αυτά δεν μπορούμε να σωθούμε. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος σε ένα από τους μακαρισμούς, είστε μακάρι όταν σας ονειδήσουν και σας διώξουν και πούνε οποιοδήποτε πονηρό ρήμα, κακό λόγο, αυτό θα πει πονηρό ρήμα, επειδή είστε δικοί μου, επειδή πιστεύετε σε μένα. Και είστε μακάρι, λέει, όταν θα εκβάλλουν το όνομά σας ως πονηρό. Δηλαδή θα σας βγει κακό όνομα από τους ανθρώπους που υπηρετούν τον κόσμο. Έτσι, θα σας πούνε ότι είστε φανατικοί, ότι είστε θρησκόληπτοι, ότι είστε υπερβολικοί, ότι είστε ακραίοι και όλα αυτά τα γνωστά, Ταλιμπάν, Μουτζαχεντίν και φονταμεταλιστές και όλα αυτά τα γνωστά.
Γιατί ακριβώς πιστεύετε στον Χριστό. Πρέπει να τα περιμένουμε όλα αυτά και δεν πρέπει να μας εκπλήττουν όταν τα ακούμε. Αλλά τι λέει ο Κύριος, πρέπει να χαιρόμαστε όταν μας βγάλουν τέτοια ονόματα. Όταν μας χαρακτηρίσουν ως πονηρούς, ως κακούς δηλαδή, με όλα αυτά τα κοσμητικά επίθετα που είπαμε και άλλα παρόμοια, γιατί πιστεύουμε στον Χριστό. Χάρητε, λέει, εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε. Εκείνη την ημέρα που θα ακούσετε τέτοια λόγια, ότι βγήκαν τέτοιες φήμες για σας, να χαρείτε και να σκυρτήσετε από χαρά. Γιατί τότε θα έχετε πολύ μεγάλο μισθό στον ουρανό. Το ίδιο άλλωστε τέτοια κοσμητικά επίθετα, ονειδιστικά και απορριπτικά, είχαν βγάλει και τον Κύριό μας. Και πλάνου τον είπαν, και ότι μένετε, δηλαδή ότι έχει τρελαθεί, τον είπαν, και ότι είναι δαιμονισμένος, τον είπαν, και ότι είναι και αρχηγός των δαιμόνων, ακόμα, και επειδή είναι αρχηγός των δαιμόνων, γι' αυτό μπορεί και διώχνει τα δαιμόνια, και ότι είναι φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών, και ότι είναι φάγος και εινοπότης, δηλαδή γαστρίμαργος, λέμαργος, φαγάς όπως λέμε, και μπεκρής, και όλα αυτά για τον Αγιώτατο Κύριο. Αν λοιπόν αυτά τα άκουσε ο Κύριος, γιατί να μην ακούσουμε κι εμείς κάτι, εάν είμαστε αληθινά δικοί Του. Αν δεν είμαστε, δεν θα τα ακούσουμε, αλλά τότε βέβαια πρέπει να ανησυχούμε. Ο Κύριος είπε, αλίμονα σας πούνε καλά λόγια όλοι οι άνθρωποι. Κάτι δεν πάει καλά. Σημαίνει ότι συμβιβάζεστε με όλους. Ενώ αν ακούσετε από κάποιους κακά λόγια και από κάποιους άλλους θα ακούσετε σίγουρα καλά λόγια αν είστε του Θεού, τότε πάει καλά. Τότε είστε στο σωστό δρόμο. Ο άνθρωπος που δεν θλίβεται, που δεν έχει θλίψεις, είναι ο άνθρωπος που δεν αγωνίζεται, που συμβιβάζεται με τον κόσμο. Οπότε γίνεται φίλος του κόσμου και ο κόσμος φυσικά μετά δεν το επιτίθεται. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι πραγματικά του Χριστού, σίγουρα θα έρθει σε σύγκρουση με τον κόσμο, δηλαδή με το κοσμικό φρόνημα, με το κοσμικό πνεύμα. Και ο κόσμος, οι άνθρωποι δηλαδή που είναι συμβιβασμένοι με το κοσμικό πνεύμα, θα το επιτεθούν οπωσδήποτε. Και αυτό είναι απόδειξη ότι είμαστε πραγματικά του Θεού, γιατί Χριστός και κόσμος είναι αντίθετα πράγματα. Σε καμιά περίπτωση δεν συμβιβάζεται ο χριστιανός και ο Χριστός με το κόσμο, με το κοσμικό πνεύμα, γιατί είναι εχθροί. Όποιος θέλει να γίνει φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται, μας λέει πάλι το Πνεύμα του Άγιου στην Αγία Γραφή. Οπότε κάθε χριστιανός που θέλει να τα έχει καλά με τον κόσμο, κάθε κοσμικευμένος χριστιανός οπωσδήποτε είναι εχθρός του Θεού και σε καμιά περίπτωση δεν αρέσει στον Θεό η ζωή του και σε καμιά περίπτωση δεν σώζεται. Είναι αυτός, όπως έλεγε και ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιο Μυτιληναίος, που μπορεί να φεύγει μεν από την πόλη των Σοδόμων και των Γομόρων, δηλαδή από τις έτσι εξόφθαλμα μεγάλες αμαρτίες, σοδομισμό κλπ. Αλλά δεν φεύγει από τα αίτια της αμαρτίας, από τα περίχωρα των Σοδόμων και των Γομόρων. Αυτός είναι ο κοσμικευμένος χριστιανός. Έτσι γλυκοκοιτάζει την αμαρτία, ρίχνει νοσταλγικές ματιές στην αμαρτία και στα πάθη, στα Σόδομα και στα Γόμορα, όπως η γυναίκα του Λότ, και τελικά πετρώνει, γίνεται στη λιάλα τους. Και φυσικά δεν σώζεται, γιατί σώζεται αυτός που θα φύγει από τα περίχωρα, από τα αίτια δηλαδή, των αμαρτιών, τα περίχωρα των Σοδόμων και θα φτάσει εις το όρος Σιγόρ, εκεί που έπρεπε να πάνε ο Λότ και η σύζυγός του και οι κόρες του, στο όρος δηλαδή, στο Χριστό, εκεί ψηλά που είναι ο Χριστός, στην αρετή, στην κατά Θεόν, στην κατά Χριστόν ζωή και όχι στην εκοσμικευμένη ζωή, στα περίχωρα των Σοδόμων. Κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται, λέει ο μακαριστός Δημήτρης Παναγόπουλος, πρέπει να θλίβεται. Και αν δεν θλίβεται, πρέπει να φοβάται μήπως τον έχει εγκαταλείψει ο Θεός και του έρχονται όλα ευνοϊκά στη ζωή. Έτσι, είναι αδύνατο να έχει κανείς χριστιανική ζωή και να μην έχει θλίψεις. Και ένας έτσι αγιασμένος λαϊκός, ο Αναστάσιος Μάλα μας, έλεγε για το γιατί, που μερικές φορές
πάει να ξεφυτρώσει μέσα μας, γιατί ο Θεός κάνει αυτό, γιατί ο Θεός επέτρεψε να πάθουμε αυτό κλπ. Και στενοχωριόμαστε. Λέει, εκ του πονηρού είναι να στενοχωριέται κανείς με το γιατί. Άμα το καλλιεργούμε το γιατί, είναι εκ του πονηρού, για να σε εξολοθρεύσει. Ο διάβολος δίνει όλες του τις δυνάμεις για να μην χάσει τη συμμετοχή που έχει μέσα μας. Είναι πολύ ωραία φράση αυτή, έτσι και πολύ εύστοχη. Ο διάβολος κάνει το παν για να κρατήσει έστω ένα κομμάτι της ψυχής μας και να μπορεί να έχει πρόσβαση μέσα μας. Αλλά τότε βεβαίως θα ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ. Θα πρέπει να τον κάνουμε έξωση, πλήρη έξωση, όχι να τον αφήσουμε έστω λίγο να έχει κάποια δικαιώματα μέσα μας. Και αυτή η πλήρης έξωση από μέσα μας του διαβόλου γίνεται με την καθαρή, ειλικρινή, πλήρη, γενική εξομολόγηση, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που κόβει τα δικαιώματα, που κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου, η καθαρή έτσι, εξομολόγηση. Και μετά βέβαια ο άνθρωπος θα πρέπει να αγωνιστεί να μην ξαναδώσει τόπο στον διάβολο. Είναι αυτό που λέει η Γραφή, μη δίδωτε τόπο το διαβόλο, μην αφήνετε τόπο στην ψυχή σας για τον διάβολο, καθόλου. Λένε μερικοί, τι πειράζει να φάμε και λίγο παραπάνω, τι πειράζει να δούμε και κάτι κοσμικό, πειράζει. Και αυτό το λίγο και αυτό το μικρό βάζει μέσα σου τον διάβολο. Και όταν μπει ο διάβολος μέσα σου, έστω και λίγο, σίγουρα θα σου κάνει ζημιά. Και από τους αρχαίους μας, κοιτάξτε πώς και αυτοί είχαν ένα φωτισμό και μια διάκριση, πολύ έτσι σπουδαία. Ο Αίσοπος, για παράδειγμα, λέει ένα πολύ ωραίο, η λύπη, λέει, είναι η αδελφή της ειδονής. Οι πατέρες μας μίλησαν εκτενώς γι' αυτό. Ο άνθρωπος που αγαπάει τις ειδονές, σίγουρα είναι συμπεπλεγμένος με τις λύπες. Έτσι, γιατί η ειδονή που έτσι δημιουργείται από την επιθυμία, όταν ο άνθρωπος συλλάβει μια επιθυμία μέσα του, αυτή η επιθυμία του φέρνει μια ειδονή. Και αμέσως μετά από την ειδονή έρχεται η λύπη. Και αυτό ακριβώς το είχαν εντοπίσει και οι αρχαίοι μας. Η λύπη είναι η αδελφή της ειδονής. Άπαξ και ο άνθρωπος κυνηγήσει την ειδονή, βρίσκεται συμπεπλεγμένος πάντα με τη λύπη. Το αντίθετο της ειδονής είναι η οδύνη, η οποία όταν είναι κατά Χριστόν, η οδύνη της άσκησης, αυτή η οδύνη ελευθερώνει από τα πάθη και έρχεται η χαρά στον άνθρωπο. Η κατά Θεόν οδύνη, το κατά Θεόν πένθος, είναι αυτό που οδηγεί στη διόρθωση, στη μετάνοια και στην παράκληση. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται στην παρηγοριά, δηλαδή από τον Θεό, στη χαρά. Η λύπη είναι μια δύναμη, ένα δώρο δοσμένο από τον Θεό, έτσι, που μας το έδωσε ο Θεός με σκοπό να εξασκούμε το κατά Θεό πένθος. Αυτά τα λέγαμε στις ομιλίες που κάναμε παρουσιάζοντας την κατάσταση της λύπης. Υπάρχει η λύπη που είναι μεταπτωτικό φαινόμενο, δόθηκε μετά την πτώση στον άνθρωπο ως μία δύναμη για να μπορεί ο άνθρωπος να μετανοεί, να κλαίει για τις αμαρτίες του. Αλλά ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση αυτής της δύναμης, όπως και των άλλων δυνάμεων, του θυμικού, του επιθυμητικού κλπ. Κάνει κακή χρήση της λύπης με παρακίνηση του πονηρού και αντί να τη χρησιμοποιήσει για τη μετάνοια, για να κλάψει για τις αμαρτίες του, κλείνεται εγωιστικά στον εαυτό του, τρέφει τον εγωισμό του και οδηγείται στην κατάθλιψη. Αντί να την χρησιμοποιήσει για να μετανοήσει και να κινηθεί προς τον Θεό. Και μερικά έτσι που είναι γνωμικά, σοφών ανθρώπων και πολύ έτσι διδακτικά. Λέγει ένα, τις περισσότερες στενοχώριες τις δοκιμάζει κανείς για πράγματα που δεν συμβαίνουν ποτέ.
Όντως, είναι αληθινό αυτό. Πόσες φορές λέμε τσάμπα στενοχωριέμαι, τσάμπα στενοχωρήθηκα. Και αυτό που φοβόμουν τελικά δεν έγινε. Γι' αυτό μην βιαζόμαστε να στενοχωρηθούμε, μην βιαζόμαστε να θλιβούμε, να λυπηθούμε. Και ακόμα καλύτερα να εφαρμόζουμε αυτό που, όπως έχουμε δει πολλές φορές, να αφινόμαστε με πίστη στο Θεό. Οπότε ποτέ δεν θα ταραζόμαστε, αλλά θα είμαστε βέβαιοι ότι όλα είναι για το καλό μας, άρα δεν μπορούμε πλέον να στενοχωρηθούμε. Και κάτι άλλο, μη στενοχωριέσαι για κάτι που αλλάζει και μη στενοχωριέσαι για κάτι που δεν αλλάζει. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις στα γεγονότα. Μπορεί κάτι να, που έγινε να αλλάξει, οπότε μη στενοχωριέσαι. Αν πάλι δεν αλλάζει, πάλι δεν πρέπει να στενοχωριέσαι. Ούτε στη μία περίπτωση, ούτε στην άλλη. Είμαστε άπιστοι κάθε φορά που στενοχωριόμαστε, όντως. Έτσι, ξεχνάμε τον Θεό, ξεχνάμε τις δωρεές του Θεού, ξεχνάμε ότι ο Θεός μας είναι Πατέρας μας και είναι Πανάγαθος Πατέρας μας. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μας δοθεί κάτι που δεν είναι για το καλό μας. Το καλύτερο φάρμακο της στενοχώριας και της λύπης είναι η προσευχή. Το αποτέλεσμα της παράνομης χαράς, της κακής ειδονής, είναι η νόμιμη λύπη. Και ένα περιστατικό. Διηγείται κάποιο πνευματικό τέκνο του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη. Βαδίζαμε το γέροντα μια ημέρα για να πάμε σε ένα πνευματικό του παιδί που έμενε σε ένα διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας. Λίγο πριν φτάσουμε, συναντήσαμε ένα τυφλό. Τον χαιρέτησε ο παππούλης και μετά που χωριστήκαμε από αυτόν με ρώτησε «Ξέρεις γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι τυφλός?» «Όχι», απάντησα στον γέροντα. «Τυφλώθηκε», απαντά ο γέροντας, «γιατί έφτιαχνε αυτήν εδώ την πολυκατοικία», μου έδειξε με το χέρι του πια. «Και οι διάφοροι τεχνίτες που την έκτιζαν τον έκλεβαν και τον στενοχωρούσαν». Τυφλώθηκε δηλαδή από τη στενοχώρια του, επειδή τον αδικούσαν. Και έτσι έχασε το φως του. Φτάνοντας στην πολυκατοικία και μπαίνοντας στο σανσέρ, μου είπε χαμογελώντας ο γέροντας, «Πόσο ευτυχείς είμαστε, παιδί μου, που δεν έχουμε πολλά πλούτη». Έτσι, γιατί τα πολλά πλούτη δημιουργούν και αυτές τις αγάπες, τις άρρωστες προς το χρήμα και τις μεγάλες στενοχώριες όταν κανείς σε αδικεί, σου κλέβει, σου παίρνει αυτό που πλέον έχεις δώσει στην καρδιά σου. Έχεις επενδύσει και το έχεις βάλει στη θέση του Θεού. Συνεχίζουμε τώρα με τη χάρη του Θεού από το βιβλίο του καθηγητού Jean-Claude Lassé, η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, για να δούμε την θεραπεία της λύπης, η οποία είναι αντίστοιχη και εξαρτάται από την αιτία. Υπάρχουν διάφορα αίτια λύπης. Το πρώτο αίτιο, όπως είπαμε, είναι όταν ματαιώνεται κάποια ειδονή που είναι παρούσα ή προσδοκάται. Και επομένως όταν χάνεται ένα αγαθό, αισθητό, σαρκικό, ματαιώνεται μια επιθυμία μας, διαψεύδεται μια ελπίδα μας, γίνει βέβαια σαρκική. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε δημιουργείται λύπη. Αυτή είναι η πρώτη πιθανή αιτία λύπης. Όταν έχουμε κάποια επιθυμία, κάποια αγάπη, περιμένουμε κάτι ή ζούμε κάτι και το στερούμαστε. Και η αντιμετώπιση είναι να αποδεσμευτούμε από όλες αυτές τις άρρωστες αγάπες και τις άρρωστες επιθυμίες. Τις σαρκικές επιθυμίες, τη φιλιδονία, τις επιθυμίες της ύλης, φιλαργυρία και της μάταιης κοσμικής δόξας, της φιλοδοξίας. Αυτός που φεύγει όλες τις κοσμικές επιθυμίες, λέει ο Άγιος Μάξιμος, πάσης κοσμικής λύπης ανώτερον εαυτόν καθίστηση. Γίνεται ανώτερος από κάθε κακή λύπη, κοσμική λύπη. Για αυτή τη λύπη μιλήσαμε και για την αντιμετώπιση της. Δεύτερη σημαντική αιτία λύπης για την οποία μιλήσαμε χθες είναι η οργή. Ο θυμός και η οργή και η συσσωρευμένη οργή, η μυστικακία. Και βεβαίως και για αυτήν μιλήσαμε
ότι χρειάζεται προσευχή για να εξαλειφθεί η μνησικακία από μέσα μας και μάλιστα η νοερά καρδιακή προσευχή. Και βεβαίως και το να μην οργιζόμαστε ποτέ και να μην αποταμιεύουμε, να μην αποθηκεύουμε οργή μέσα μας ως μνησικακία. Οπότε το φάρμακο είναι η αγάπη, είναι η ταπείνωση, είναι η συγχωρητικότητα. Είναι η αυτομεμψία. Να μην κατηγορείς τον άλλο, να μην οργίζεσαι εναντίον του άλλου, να μην λες ποτέ ότι φταίει ο άλλος, αλλά να λες εγώ φταίω, οι αμαρτίες μου προκάλεσαν αυτό ή το άλλο. Και έτσι ξεφεύγει κανείς και από τη δεύτερη αιτία λύπης, που είναι η οργή και η μνησικακία. Εάν ερευνήσει, λέει κάποιος, τον εαυτό του, με φόβο Θεού, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, βρίσκει ότι για όλα έδωσε κάποια αιτία, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με σχήμα. Οπότε μην κατηγορείς κανέναν άλλον, αλλά κατηγόρησε τον εαυτό σου για ό,τι σου συμβαίνει. Και έτσι δεν θα οργιστείς, δεν θα μνησικακίσεις και επομένως δεν θα λυπηθείς. Εκτός από αυτές τις δύο μορφές λύπης που είπαμε τα αίτια τους, είναι, είπαμε, η στέρηση κάποιου αγαθού γήινου, κάποιες επιθυμίες, η μη εκπλήρωση κάποιες επιθυμίες και δεύτερον η οργή, υπάρχει και η λύπη η οποία δεν έχει καθορισμένα αίτια. Δεν μπορούμε με ακρίβεια να πούμε πού οφείλεται. Είναι η ανετιολόγητη λύπη. Μπορεί να εμφανίζεται στην ψυχή χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Και στην πλειονότητα των περιπτώσεων υποκινείται από δαιμονική παρέμβαση. Αμεσότερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μορφές λύπης. Δηλαδή ακαθόριστα, ανετιολόγητα, ξαφνικά έρχεται ένα μαύρο σύννεφο έτσι και καλύπτει την ψυχή. Σίγουρα αυτό είναι μια δαιμονική ενέργεια, εφόσον δεν μπορούμε να εντοπίσουμε κάποια άλλη εμφανή αιτία. Και σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμόσουμε, λέει ο καθηγητής, ενός γενικού χαρακτήρα, μια γενικού χαρακτήρα θεραπευτική. Την ίδια που συμπληρώνει τις συγκεκριμένες μεθόδους θεραπείας αναφορικά με τις μορφές λύπης που μελετήσαμε προηγουμένως. Βοηθάνε δηλαδή στην αντιμετώπιση αυτής της ακαθόρισης της λύπης, πρώτον η καταπολέμηση κάθε σαρκικής επιθυμίας, κοσμικής επιθυμίας, κάθε προσκόλλησης στα γήινα και δεύτερον η καταπολέμηση της οργής και της μνησικακίας. Για όποιο βρίσκεται υπό την επίδραση της λύπης, είναι πολύ σημαντικό να μην αποσύρεται, να μην κλείνεται στον εαυτό του. Γεγονός που θα ευνοούσε την παραπέρα ανάπτυξη της νόσου. Έτσι, όταν ο άνθρωπος πέσει σε αυτό το πάθος, δεν πρέπει να κλειστεί στον εαυτό του, γιατί θα αυξηθεί η λύπη. Έχει σημασία να ανοίγεται, να εξαγορεύεται τους λογισμούς του, να εξομολογείται δηλαδή, σε έμπειρους πνευματικούς και να συζητάει μαζί τους. Είναι αντιφάρμακο η εξομολόγηση λοιπόν και η εξαγόρευση των λογισμών, αντιφάρμακο στη λύπη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να απαλλαγεί από τους λογισμούς του και να ακούει λόγους παρακλητικούς, παρηγορητικούς, που θα αποτελέσουν γι' αυτόν αναντικατάστατη βοήθεια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπογραμμίζει την θεραπευτική αξία του πνευματικού λόγου για όσους υποφέρουν από τη λύπη. Είναι φάρμακο πάρα πολύ σπουδαίο, οι πνευματικοί λόγοι, οι λόγοι των Αγίων Γραφών, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, διώχνουν τη λύπη, όπως και οι λόγοι των Αγίων Πατέρων. Έως αν μένει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το έλκος της αθυμίας και το φάρμακο της παραμυθίας επιθύσομαι.
Όσο υπάρχει, λέει, το έλκος, η πληγή της αθυμίας, της λύπης, της κατάθλιψης, θα πρέπει να βάζουμε και το φάρμακο της παρηγοριάς, της παραμυθίας. Ή γάρ επί των του σώματος τραυμάτων, ου πάβονται επαντλούντες γιατρών παιδες, έως ανίδωση λήξαν το πάθος, πολλο μάλλον επί της ψυχής του τοποιήν χρή. Αν για τα σωματικά τραύματα, έτσι, τα παιδιά των ιατρών, έτσι, οι βοηθοί των ιατρών, δεν σταματούν να φροντίζουν τα τραύματα, μέχρι ότου να δουν ότι τελείωσε, έληξε το πάθος, πολύ περισσότερο αυτό πρέπει να γίνει με τα τραύματα της ψυχής. Και γαρ έλκος ψυχής η αθυμία, και δει συνεχώς αυτήν επαντλήν, προσυνέσιν ρήμασιν. Είναι πληγή της ψυχής η αθυμία και πρέπει συνεχώς έτσι να φροντίζουμε για αυτήν με κατάλληλα ρήματα, με παρηγορητικές κουβέντες. Ουδέ γαρούτος ήδη μασαρκός χαλάν ίωθεν θερμών υδάτων φύσης, ως ψυχής πάθος καταστέλην πέφηκε παρακλητικών λόγων δύναμης. Δεν καταστέλει, λέει, τόσο το είδημα της σάρκας, η χρήση του θερμού ύδατος, όσο καταστέλει το πάθος της ψυχής, το πάθος της αθυμίας, η δύναμη των παρηγορητικών λόγων. Ου χρίας πονγιάς εντάφθα, καθάπερ επί των ιατρών, αλλά αντί σπόγγου τη γλώτα μεταχειρισόμεθα. Δεν χρειάζεται, λέει, εδώ να χρησιμοποιήσεις σπόγγο, αλλά αντί σπόγγου τους παρακλητικούς λόγους. Ου χρία πυρός εντάφθα, είναι θερμένο μεν ύδατα, αλλά αντί πυρός τη του πνεύματος χρυσόμεθα χάρητη. Ούτε χρειάζεται φωτιά για να θερμάνεις το είδωρ, αλλά χρειάζεται η θερμότητα του Αγίου Πνεύματος που θα χρησιμοποιήσουμε, η Θεία Χάρις δηλαδή, δια της οποίας θα προσφέρουμε τα ρήματα, τα λόγια του Αγίου Πνεύματος. Φέρεουν και τίμερον το αυτού του το πράξομεν, ήγαρ μη εμείς ημάς παρακαλέσομεν, πόθεν ετέρωθεν παράκλησιν δέξεστε. Αυτό λέγει, ας κάνουμε και τώρα, λέει ο Ιεροσόστομος. Αν εμείς, λέει, δεν σας παρηγορήσουμε με τα λόγια του Θεού, από πού αλλού θα δεχτείτε παρηγοριά? Μόνο ο λόγος του Θεού είναι αυτός που αληθινά παρηγορεί τη ψυχή και διώχνει τα νέφη της κατάθλιψης, της αθυμίας, της λύπης. Ο άνθρωπος, λοιπόν, είναι δυνατόν να βρει τη βοήθεια και την παρηγοριά που χρειάζεται στην ανάγνωση και την μελέτη κατάλληλων περικοπών της Αγίας Γραφής. Για παράδειγμα, του ψαλτηρίου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη παρηγοριά που παίρνει μια θλιμμένη ψυχή όταν μελετήσει το ψαλτήρι. Και όχι μόνο. Και το Ευαγγέλιο. Και τους λόγους των Αγίων Αποστόλων, του Αποστόλου Παύλου. Αποτελεί η μελέτη της Αγίας Γραφής ένα ακόμα πολύ δραστικό φάρμακο, συνοδό της προσευχής. Μαζί με την προσευχή, έτσι και η πνευματική μελέτη διώχνει την αθυμία και την κατάθλιψη. Για να διαλύσετε και να εξαφανίσετε τη λύπη σας, συμβουλεύει τον Σταγύριο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δι μετά τούτων των λογισμών ευχές και εκετηρίες τούτο διασκεδάζει το σκότος. Και γάρο μακάριος Δαβίδ τούτη σε χρήσατο της φαρμάκης συνεχώς και ούτω τας πολλάς των θλίψεων απεκρούε ετο ο δίνας νυν μεν ευχόμενος και λέγον εθλίψεις της καρδίας με πληθύθησαν εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Νύν δε λογισμούς ανακοινώνευσε βείς.
ή να τι υπερήλυπος η ψυχή μου και να τι συνταράτης με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό. Και πάλιν από τον λογισμόν τρεπόμενος επί τας ευχάς και από τον ευχόν επί τους λογισμούς. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, συμβουλεύοντας τον Σταγύριο, πρέπει, λέει, μαζί με τους καλούς λογισμούς που θα κάνεις, και πολλούς καλούς λογισμούς θα κάνουμε όταν μελετάμε την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες, μαζί με τους καλούς λογισμούς να κάνεις και ευχές και παρακλήσεις και έτσι να διασκεδάζεις αυτό το σκότος της αθυμίας, της λύπης, της κατάθλιψης. Και ο Άγιος Μακάριος Δαβίδ, ο βασιλέας, αυτά τα φάρμακα συνεχώς χρησιμοποιούσε και έτσι απέκρουε τις πολλές οδύνες των θλίψεων. Άλλοτε μεν ευχόμενος, προσευχόμενος και λέγοντας «Οι θλίψεις της καρδίας μου επληθήθησαν, πληθήθηκαν, έγιναν πάρα πολλές οι θλίψεις της καρδιάς μου. Εκ των αναγκών με εξάγαγε, με Θεέ μου, βγάλε με έξω από τις ανάγκες μου, από τις περιστάσεις αυτές που με πιέζουν, γλίτωσέ με. Νυν δε λογισμούς ανακοινών ευσεβείς». Και από την άλλη, μαζί με τις ευχές, έκανε και λογισμούς ευσεβείς. «Είναι τι περίληπος η ψυχή μου, γιατί γίνεσαι περίληπη η ψυχή μου, είναι τι συνταράτης με, γιατί με συνταράσεις. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό». Δώσε την ελπίδα σου στο Θεό. Έχει επίσης το Θεό. Βλέπετε ο ίδιος ο Δαβίδ δίνει θάρρος και ελπίδα και πίστη με τους κατάλληλους λογισμούς στον εαυτό του. Ενισχύει την πίστη του ο ίδιος και την ελπίδα του στο Θεό. Έλπισαν επί το Θεό ότι εξομολογήσω με αυτό. Γιατί εγώ θα ομολογήσω τα σφάλματά μου στον Θεό. Έλπισε στον Θεό. Ο Θεός είναι πολυένος και πολυέσπλαχνος. Όταν θα εξομολογηθείς ο ψυχή μου στον Θεό που είναι Θεός ελέους και εκτιμών και φιλανθρωπίας, θα πάρει σίγουρα τη συγχώρεση, την άφεση και τη βοήθεια. Οπότε τι ταράζεσαι. Έτσι μιλάει στην ψυχή του ο Δαβίδ. Και πάλι από τους καλούς λογισμούς τρέπεται στις ευχές. Και από τις ευχές πάλι στους καλούς λογισμούς. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Προσευχή και συνάμα μελέτη καλή, καλών λογισμών, έτσι και του Λόγου του Θεού, ο οποίος επίσης θα μας δώσει πολλούς καλούς λογισμούς. Σε όλες τις μορφές της, η προσευχή συνιστά πραγματικά το κύριο φάρμακο εναντίον της λύπης. Βασιζόμενος στους Αγίους Πατέρες, ο καθηγητής. Οποιαδήποτε και αν είναι η προέλευση του πάθους, είτε είναι η στέρηση κάποιου προσδοκόμενου αγαθού, είτε είναι η οργή, η μισή κακία, είτε είναι ακαθόριστο το αίτιο, η προσευχή είναι φάρμακο σε όλες τις περιπτώσεις. Το κύριο φάρμακο. Σε όλες τις μορφές της, είτε είναι η νοερά προσευχή, η καρδιακή προσευχή, είτε είναι η ψαλμωδία, είτε είναι ανάγνωση του ψαλτηρίου, είτε είναι ανάγνωση των κανόνων, παρακλητικών κανόνων στην Παναγία, στους Αγίους μας. Όλα αυτά είναι φάρμακα σπουδαιότατα, τα πιο σπουδαία φάρμακα, εναντίον του πάθους της λύπης. Ο Άγιος Νίλος λέγει ότι η προσευχή εστί λύπης και αθυμίας αλέξιμα. Αλέξιμα, δηλαδή αυτό το οποίο μας προφυλάσσει από την αθυμία και τη λύπη. Αυτό είναι η προσευχή, το οποίο μας προφυλάσσει και αποθεί, διώχνει μακριά την λύπη και την αθυμία. Εάν η ψαλμωδία παρουσιάζεται ως ο ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος προσευχής εναντίον της λύπης που προέρχεται άμεσα από τους δαίμονες, η καρδιακή προσευχή, όταν ασκείται με νύψη και προσοχή, εμφανίζεται ως το κατεξοχήν φάρμακο για όλες τις μορφές της λύπης.
Όταν έρχεται αυτό το καταθλιπτικό μαύρο σύννεφο, ανετιολόγητα, βοηθάει πολύ να ψάλει ο άνθρωπος. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ να κάνει και νοερά καρδιακή προσευχή. Και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση από οποιαδήποτε αιτία. Περίπτωση λύπης που έρχεται από οποιαδήποτε αιτία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός παρατηρεί ότι η λύπη ανήκει στα πάθη που ιατρεύονται με την ωραία προσευχή της καρδίας και την εκτενή νύψη, την έντονη δηλαδή προσοχή στον εαυτό μας, στους λογισμούς μας, στο νου μας. Και λέει τα εξής, να πώς θα μπορέσουμε να απομακρύνουμε και να διώξουμε από μας αυτό το ολέθριο πάθος, διατηρώντας το νου μας απασχολημένο με την πνευματική μελέτη. Πραγματικά έτσι θα μπορέσουμε να νικήσουμε όλα τα είδη της λύπης, αυτήν που προέρχεται από την οργή, από την απώλεια κάποιου κέρδους, από την ζημιά που μας προκαλεί κάποιος, από μια προσβολή που μας πληγώνει, αυτήν που αντιλαμβανόμαστε χωρίς κανένα λογικό ή προφανές αίτιο, ή εκείνη που μας παρασύρει σε μια θανάσιμη απελπισία. Για όλες τις μορφές λοιπόν της λύπης, από όποια αιτία και αν προέρχονται, είναι σπουδαιότατο φάρμακο η νοερά προσευχή, η καρδιακή προσευχή. Αυτά μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός. Ο αγώνας εναντίον του πάθους της λύπης και η νίκη επί αυτού δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο αμέσως να αποκτήσει πρόσβαση στην αντίθετη κατάσταση της λύπης, δηλαδή στη χαρά. Ο άνθρωπος οφείλει να επιδιώκει την απαλλαγή του από τη λύπη, που είναι πάθος, μόνο για να δημιουργήσει χώρο σε μια άλλη μορφή λύπης, ενάρετης. Την κατά Θεόν λύπη, έτσι, τη λύπη για τις αμαρτίες μας. Μόνο η τελευταία μπορεί να το επιτρέψει να γνωρίσει την αληθινή χαρά. Δηλαδή έχουμε μια πορεία θεραπευτική. Υπάρχει η κατά κόσμο λύπη ή η κατά διάβολον λύπη, έτσι, η κακή λύπη, που είναι πάθος, που είναι θανάσιμο πάθος, θανάσιμη αμαρτία, και είπαμε τα αίτια της, η οποία θα πρέπει να αποσοβηθεί, να καταπολεμηθεί, να εκδιωχθεί από την ψυχή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί πλέον μια καλή λύπη που θα πάρει τη θέση της. Και αυτή είναι η κατά Θεόν λύπη, είναι η λύπη για τις αμαρτίες μας. Πρέπει να αντικατασταθεί λοιπόν σε πρώτη φάση η κακή λύπη από την καλή λύπη, το κατά Θεόν πένθος. Και αυτό το κατά Θεόν πένθος μετά θα μας δώσει τη χαρά. Για αυτή τη συγκεκριμένη τελευταία μορφή και μόνο για αυτή έχει υποθεί ότι η λύπη ημών εις χαράν γεννήσεται. Έτσι η λύπη για τις αμαρτίες μας που είναι η καλή λύπη, το κατά Θεόν πένθος, αυτό θα μας δώσει τη χαρά. Γεννάει την παρηγορία, την παράκληση και την χαρά. Υπογραμμίσαμε, λέει ο καθηγητής εξετάζοντας το πάθος της λύπης, ότι αυτό στην πραγματικότητα είναι η διαστροφή της ενάρετης λύπης, της καλής λύπης. Είπαμε ότι ο Θεός μας έδωσε τη δύναμη, τη δυνατότητα της λύπης για να τη χρησιμοποιούμε με καλό τρόπο, πότε, όταν πρέπει να εκφράσουμε τη μετάνοιά μας, να κλάψουμε τις αμαρτίες μας. Εμείς όμως παίρνουμε αυτή τη δύναμη της λύπης και τη χρησιμοποιούμε κακώς. Όταν μας αδικούνε, λυπούμαστε εγωιστικά και πέφτουμε και στην κατάθλιψη, στην αθυμία. Η λύπη, παύλα πάθος, την οποία οι πατέρες υποδηλώνουν με την γενική λέξη λύπη, συνίσταται στη θλίψη που προκαλούν η ματαίωση των σαρκικών επιθυμιών,
της απώλειας των αγαθών και των αισθητών ειδονών ή οι προσβολές που δέχεται κάποιος. Η ενάρετη λύπη, που ονομάζεται ακόμα πένθος και κατάνοιξη, έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει πρωτίστως για τον άνθρωπο θλίψη για το χωρισμό ή την απομάκρυσή του από το Θεό. Αυτό είναι η καλή λύπη. Η κακή λύπη είναι γιατί χάσαμε κάποιες ειδονές, ματαιώθηκαν κάποιες αρκές επιθυμίες, χάσαμε κάποια αγαθά, κάποιος μας πρόσβαλε και γκρεμίστηκε έτσι το ψεύτικο είδωλο που είχαμε για τον εαυτό μας. Η καλή λύπη είναι γιατί έχουμε απομακρυνθεί από τον Θεό, έχουμε χωριστεί από τον Θεό και στερούμαστε τα πνευματικά αγαθά. Σημαίνει αίσθηση πόνου, επώδυνης συγκίνησης εξαιτίας του γεγονότος ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πτώσης γενικά ή αμαρτιών ειδικότερα. Το κατά Θεό πένθος είναι ο θρήνος για τα παρελθόντα και τα παρόντα παραπτώματά μας, τα εν γνώση και τα εν αγνία. Και αυτό το πένθος οπωσδήποτε είναι συνδεδεμένο με τη μετάνοια, της οποίας έκφραση της μετανοίας αποτελούν η στεναγμή και τα δάκρυα. Αυτές οι ευλογημένες καταστάσεις που ολοκληρώνουν τη μετάνοια του ανθρώπου. Επίσης, η καλή λύπη, κατά δεύτερο λόγο, συνίσταται και στην θλίψη που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν βλέπει τον ίδιο τον πλησίον του να απομακρύνεται από τον Θεό, να στερείται τα πνευματικά αγαθά και να στενοχωρείται από τα σφάλματα και τις αδυναμίες του. Πράγματι, ο άνθρωπος του Θεού βλέπει πόσο βασανίζονται οι άνθρωποι του κόσμου με πράγματα που δεν αξίζει, ανούσια, και όμως ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, γιατί ακριβώς έχουν φύγει από την πηγή παντός αγαθού που είναι ο Θεός. Και αυτό είναι μία κατά δεύτερο λόγο κατά Θεόν λύπη, όταν ο άνθρωπος λυπάται όχι μόνο για τις δικές του αμαρτίες, αλλά και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου και κλαίγει όλο τον κόσμο και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Οι πατέρες αδιάκοπα και σταθερά εντοπίζουν την αντίθεση των δύο μορφών λύπης. Υπογραμμίζουν τα λάθη της πρώτης, έτσι, της κοσμικής λύπης, της αθυμίας, της κατάθλιψης και προσκαλούν και προκαλούν, έτσι, και μας παρακινούν να την εγκαταλείψουμε, να φύγουμε μακριά από αυτή την κοσμική λύπη, την αθυμία, την κατάθλιψη. Και μας προτρέπουν να αποκτήσουμε τη δεύτερη λύπη, το κατά Θεόν πένθος. Την ονομάζουν, όπως είπαμε, λύπη κατά Θεό. Την ονομάζουν λύπη θεοφιλή, όπως ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Σωτήριο λύπη. Λύπη δηλαδή που οδηγεί στη σωτηρία. Αγία λύπη. Ωφέλιμο λύπη, λύπην εποφελή, καλή λύπη, ιδίαν λύπη, γλυκιά λύπη, μακαρία λύπη, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης. Και ο Απόστολος Παύλος αυτήν υπενθυμίζει όταν γράφει «Λύπη μη εστί μεγάλη και αδιάλειπτος οδύνει την καρδία μου». Έτσι είναι η κατά Θεόν λύπη που αισθάνεται ο Απόστολος Παύλος για την μετανοησία, για την κακή πνευματική κατάσταση των αδελφών του. Αυτή μας προσκαλεί να διαθέτουμε και ο εκκλησιαστής όταν γράφει «Καρδία σοφών εν οίκο πένθους». Έτσι, η αληθινά σοφή, η κατά Θεόν σοφή, ζούνε μέσα σε αυτό το σπίτι του πένθους, του κατά Θεόν πένθους.
τις λύπες για τις δικές τους αμαρτίες και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος θέτει ρητά την αντίθεση μεταξύ των δύο ειδών λύπης και λέγει «Η κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν εις σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται. Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Αν έχουμε την καλή λύπη, αυτή οδηγεί στη σωτήριο και αμεταμέλητο μετάνοια. Εργάζεται μέσα μας το κατά Θεόν πένθος και μας οδηγεί στην μετάνοια για την οποία δεν πρόκειται να μεταμεληθούμε, να μετανοήσουμε, να πούμε ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε. Έτσι. Η κοσμική λύπη όμως και αυτή εργάζεται μέσα μας, αλλά τι εργάζεται, το θάνατο. Και η Αγία Συγκριτική μας διδάσκει. Έστι λύπη εποφελής, υπάρχει εποφελής λύπη και έστι λύπη φθοροποιός και υπάρχει και λύπη η οποία φθείρει, καταστρέφει. Τις μένουν χρησίμης λύπης, το μεν εστί περί των οικείων αμαρτιών στένιν. Όσον αφορά λέει την καλή λύπη, τη χρήσιμη λύπη, ένα από τα στοιχεία της είναι το ότι στενάζουμε, πενθούμε, κλαίουμε, θρηνούμε, οδυρόμεθα για τα αμαρτήματά μας, για τα δικά μας αμαρτήματα. Το δε και περί της των πλησίων αγνωσίας. Ένα άλλο στοιχείο της καλής λύπης είναι να θρηνούμε και για την άγνοια των πλησίων. Το δε προς το μη εκπεσίν της προθέσεως, ένα ακόμα στοιχείο της καλής λύπης είναι το ότι έχουμε μία καλή αγωνία να μην εκπέσουμε από αυτό που προτιθέμεθα να επιτύχουμε, τη σωτηρία μας. Να μην ξεφύγουμε από το δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Τρίτο στοιχείο. Τέταρτον, το δε και αφυκνίστε του τέλους της αγαθοσύνης. Και επίσης το ότι θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος, στην αγαθοσύνη, στην τελειότητα, στην αγνότητα, στην αληθινή καλοσύνη, στην ομοίωση με το Θεό. Και άλλη δε της λύπη του εχθρού υποτιθεμένου. Δίουν τούτο το πνεύμα αποσυρήν. Και από την άλλη μεριά έχουμε τη λύπη τη φθοροποιώ, η οποία υποβάλλεται, υποκινείται από τον εχθρό, από τον διάβολο. Και θα πρέπει αυτό το πνεύμα, το δαιμονικό πνεύμα, το πνεύμα της λύπης, να το απομακρύνουμε, να φεύγουμε μακριά από αυτό. Βλέπουμε λοιπόν την Αγία Συγκλητική που μας δίνει τα στοιχεία της κατά Θεόν λύπης, που είναι η λύπη για τις αμαρτίες μας, η λύπη για την άγνοια του πλησίου, την πνευματική άγνοια, επίσης για το γεγονός ότι κινδυνεύουμε να ξεπέσουμε, εάν δεν προσέξουμε, από τη σωτηρία μας και το ότι πλέον ποθούμε και πάλι έχουμε αυτή την καλή αγωνία να φτάσουμε και στο τέλος της αγαθοσύνης. Και όλα αυτά βέβαια δημιουργούν μέσα μας μια καλή λύπη, μια καλή αγωνία που δεν φέρνει όμως άγχος δαιμονικό και αυτό όλο μας οδηγεί στην αληθινή μετάνοια και σωτηρία. Και υπάρχει και η κακή λύπη του εχθρού που πρέπει να τη διώχνουμε. Και ο Άγιος Μάξιμος επίσης αντιπαραθέτει στην λύπη την παράλογο και των πολλών επιστερής υπαθών ή πραγμάτων υλικών την ψυχήν βασανίζουσαν. Υπάρχει η κακή λύπη, η παράλογη, που δημιουργείται από τη στέρηση των παθών ή των υλικών πραγμάτων και η ψυχή βασανίζεται και σε αυτήν αντιπαραθέτει ο Άγιος Μάξιμος
την λελογισμένην λύπην και της ταφίας σοφής εγκριθήσαν και το παρόν κακόν υποσημένουσαν. Αντιπαρθέτει την καλή λύπη, την λογική λύπη, η οποία είναι εγκεκριμένη και από τους σοφούς, τους κατά Θεόν σοφούς, και είναι η λύπη, όπως είπαμε, για τις αμαρτίες μας, η οποία και φανερώνει και κάνει κατάδειλο την κακή λύπη, όταν αυτή υπάρχει. Και αλλού γράφει πάλι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, «Ο αγαπών των Θεών, ου λυπείτε πρόστινα διαπρόσκαιρα. Μη αν δε λύπη λυπή και λυπείτε σωτήριο». Αυτός που αγαπάει, λέει, το Θεό, δεν λυπείτε διαπρόσκαιρα πράγματα, πρόστινα, εναντίον κάποιου ανθρώπου. Γιατί, για παράδειγμα, ο άνθρωπος αυτός τον αδίκησε, τον έκλεψε, του πήρε, ξέρω εγώ, την κληρονομιά που θα ήθελε ο ίδιος. Δεν ασχολείται, δεν στενοχωριέται για αυτά, για τα πρόσκαιρα. Δεν τα βάζει με τον πλησίον. Μία όμως λύπη λυπάτε και λυπή τη σωτήριο λύπη. Δηλαδή, επιτρέπει στον εαυτό του να λυπηθεί για τις αμαρτίες του. Και λυπάται και τις αμαρτίες του πλησίον και από αγάπη μπορεί να πει και μια κουβέντα στον πλησίον και να του δημιουργήσει μια λύπη, καλή λύπη όμως, για τις αμαρτίες του. Δηλαδή να τον παρακνήσει και τον πλησίον να έρθει εις γνώση Θεού, εις αίσθηση Θεού και να αρχίσει και αυτός να ζει κατά Θεόν. Γι' αυτό λέει «Μία λύπη, λυπή και λυπείτε σωτήριον». Και ο ίδιος ζει τη σωτήριο λύπη για τις αμαρτίες του και απ' την άλλη προσπαθεί να οδηγήσει και τον πλησίον σε αυτή τη σωτήριο λύπη. Να τον κάνει να λυπηθεί κατά τρόπο σωτήριο. Να μετανοήσει δηλαδή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συμβουλεύει «Ω πιστέ, διώξε την παρούσα λύπη και φόρεσε την άλλη που ο Απόστολος ονομάζει κατά Θεόν λύπη». Μη λυπάσαι λοιπόν για κοσμικά πράγματα, γιατί κάποιος σε αδίκησε και λοιπά κοσμικά, αλλά φόρεσε την κατά Θεόν λύπη, τη λύπη που οδηγεί στη μετάνοια και στη σωτηρία. Μετανόησε για όλες, για όσες αμαρτίες διέπραξες. Αυτά λέει ο Ρυσόστομος. Και αλλού πάλι λέει, ο Ιησούς Χριστός τους πενθούντας εμακάρισε, ου τους απλώς πενθούντας επί τες των οικείων αποβολές, αλλά τους κατανενιγμένους και τα οικεία πενθούντας κακά. Τους εαυτών αμαρτήματα αναλογιζομένους ή και τα αλότρια. Τι ωραία μας τα συνοψίζει ο Άγιος. Και μας ερηνεύει αυθεντικά το λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος είπε στο δεύτερο μακαρισμό «Μακάρι οι πενθούντες». Και ερμηνεύει ο Ρυσόστομος. «Μακάρισε», λέει, «ο Κύριος τους πενθούντες». Όχι αυτούς που απλώς πενθούν, λέει, γιατί χάσανε τα πράγματά τους ή τους οικείους τους, αλλά τους κατανενιγμένους, αυτούς που είναι σε κατάσταση κατανήξεως. Πενθούν δηλαδή για τις αμαρτίες τους. Πενθούν τα δικά τους κακά, τα αμαρτήματά τους. Και αναλογίζονται αυτά τα αμαρτήματά τους ή και τα αμαρτήματα των άλλων. Πενθούν και για τα αμαρτήματα των άλλων. Αυτό είναι το κατά Θεόν πένθος. Και αυτούς που έχουν αυτό το πένθος, αυτούς μακαρίζει ο Κύριος. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός γράφει ότι πρέπει να αποβάλλουμε κάθε μορφή λύπης που ως λύπη του αιώνος τούτου γεννά το θάνατο και να την απελάσουμε από την καρδιά μας. Εξαίρεση αποτελεί εκείνη η λύπη που απεργάζεται τη μετάνοια και υποδηγεί στη σωτηρία και στην αναζήτηση της τελειότητας και στην επιθυμία των μελλοντικών αγαθών. Τη λύπη για τις αμαρτίες μας. Αυτή τη λύπη μόνο θα κρατήσουμε και όλες τις άλλες λύπες, έτσι, του αιώνος τούτου
που γεννούν το θάνατο, θα πρέπει να τις απελάσουμε, να τις διώξουμε την καρδιά μας. Σταματούμε εδώ, γιατί συμπληρώθηκε η ώρα, και αν θέλετε να κάνουμε πάλι μια μικρή συζήτηση, να συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Θυμίζω και το email που υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο, όπου μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε, Πάτερ Σάββα. Στον Κύριο να ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ρωτάει ένας αδελφός. Πάτερ, υπάρχουν περιπτώσεις που η υπερβολική λύπη προέρχεται... Υπάρχουν περιπτώσεις που η υπερβολική λύπη που προέρχεται από πτώση σε μεγάλο αμάρτημα να δικαιολογείται, ή πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις ανεξαιρέτως να μην χάνουμε τη γαλήνη μας? Αν δικαιολογείται η υπερβολική λύπη όταν το αμάρτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αν δεν επιτρέπεται ποτέ να χάνουμε τη γαλήνη μας. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό, το δεύτερο. Ποτέ δεν πρέπει να χάνουμε τη γαλήνη μας. Λέει ο Άγιος Νικόδημος στον όρο το πόλεμο ότι η πάση θυσία ο άνθρωπος πάντα πρέπει να κρατάει την ειρήνη του, ό,τι και αν συμβεί. Και να κολλήσει ουρανός στη γη, ο άνθρωπος δεν πρέπει να ταράζεται. Για να γίνει αυτό βέβαια πρέπει να είναι ταπεινός. Δηλαδή να εμπιστεύεται τον Θεό, να έχει πίστη στον Θεό. Να πιστεύει ότι ο Θεός τον αγαπάει και όπως είναι αλήθεια βέβαια, γιατί ο Θεός όλους μας αγαπάει. Έτσι παρατηρώ ότι πολλοί άνθρωποι αφιβάλλουν να τους αγαπάει ο Θεός, γιατί ίσως έχουν υποκύψει σε αυτούς τους λογισμούς του διαβόλου που τους λένε ότι τόσες αμαρτίες που έχεις αποκλείεται να σε αγαπάει ο Θεός. Όχι, ο Θεός αγαπάει όλους, είτε είμαστε δίκαιοι είτε είμαστε αμαρτωλοί. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους, έτσι, επί πονηρούς και αγαθούς. Ευλογεί τους πάντες, έτσι, και ευεργετεί τους πάντες. Και αγαπάει τους πάντες και θέλει πάντας ανθρώπους, λέει, σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύνη. Επομένως, δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε για την αγάπη του Θεού. Οπότε και δεν πρέπει και ποτέ να χάνουμε τη γαλήνη μας, την ειρήνη μας, όσο χαμηλά και όσο βαριά και αν αμαρτήσουμε. Τώρα, από την άλλη πλευρά μας λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι για να μην ξαναπέσουμε στα ίδια σφάλματα, στα οποία πέσαμε και μετανοήσαμε και εξομολογηθήκαμε, θα πρέπει, λέει, να κοπιάσουμε, να λυπηθούμε κατά αναλογία του σφάλματος. Αναλογικά με το πόσο βαρύ είναι το αμάρτημα, θα πρέπει να είναι και η μετάνοιά μας και τα δάκρυά μας και η συντριβή μας, έτσι και η λύπη μας. Αλλά προσέξτε, μιλάει για την καλή λύπη, έτσι, τη λύπη η οποία είναι το κατεθόν πέθος. Είναι η λύπη η οποία μέσα της έχει παρηγοριά. Έχει ελπίδα. Αυτή η λύπη δεν κάνει κακό στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος αναλογικά με το μέγεθος σφάλματος λυπάται, εμποδίζει την εκ νέου πτώση στο πάθος αυτό, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Οπότε, ανάλογα με το μέγεθος, θα πρέπει να καλλιεργούμε και τη λύπη και το κατά Θεόν πέθος. Αλλά πάντα χωρίς να χάνουμε την ελπίδα μας στον Θεό. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Αν δούμε ότι από την λύπη κινδυνεύουμε να πάμε στην απελπισία, στην απόγνωση, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι πήραμε λάθος δρόμο. Μπήκε το ταγκαλάκι που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος και μας έκανε ζημιά, πάει να μας κάνει ζημιά, να μας ρίξει στην άλλη λύπη, που δεν έχει ελπίδα, στη δαιμονική λύπη. Οπότε πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Χρειάζεται λοιπόν διάκριση και εδώ και χρειάζεται πάντα ο πνευματικός. Πάτερ, πώς μπορούμε να πετυχαίνουμε πάντα την θεάρεστη αταραξία, δηλαδή όταν κάποιος μας προσβάλλει να μην αδιαφορούμε, να μην το παίρνουμε με την αταραξία της αδιαφορίας, αλλά με την αταραξία της ταπείνωσης, δηλαδή να λέμε «και λίγα μου λες μου αξίζουν», για παράδειγμα. Μάλιστα. Πώς θα φτάσουμε στη θεάρεστη αταραξία, όταν κάποιος μας προσβάλλει, εμείς να μένουμε ατάραχοι, όχι γιατί είμαστε
αγέροχια και υπερήφανοι και καταφρονούμε τον άλλον και λέμε εγώ με αυτό το σκύλο θα ασχολούμαι, όπως έλεγε κάποιος μοναχός εκεί στα σκητικά βιβλία που διαβάζουμε. Και ήταν πάντα τάραχος, αλλά ήταν τάραχος γιατί είχε υπερηφάνεια μεγάλη και δεν ασχολιόταν καθόλου με τους άλλους, τους έβλεπε σαν μυρμήγκια. Και όταν κάποιος τον ρώτησε πώς τα καταφέρεις Πάτρη, καλά λέγω με αυτά τα σκυλιά θα ασχολούμαι. Έτσι δεν ήταν πλέον αυτό αρετή, ήταν μεγάλη υπερηφάνεια. Η απάντηση νομίζω είναι μέσα σε αυτό που είπαμε, δηλαδή θα πρέπει να καλλιεργούμε την ταπείνωση, το κατά Θεόν πένθος, το πένθος και για τις αμαρτίες του άλλου, έτσι, την κατά Θεόν λύπη και για την αδικία που κάνει ο άλλος σε μας, όχι για μας όμως, αλλά για αυτόν. Να λυπούμαστε γιατί ο καημένος έπεσε σε αυτή την κατάσταση, να μας τονίσει, να μας ζηλέψει, να μας υποβλέψει, έτσι, να μας επιτεθεί, να μας αδικήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Το οποίο είναι μεγίστη αδικία σε αυτόν τον ίδιο. Και να λέμε τον καημένο πόσο υποφέρει, πόσο τον πλάνησε ο διάβολος. Εμείς βέβαια πολύ καλά παθαίνουμε και χειρότερα θα έπρεπε να πάθουμε. Έτσι, αυτή η αταραξία είναι κατά Θεόν, έτσι, και πηγάζει από κατά Θεόν, ας πούμε, ρίζες. Έχουμε τα σωστά κίνητρα, τη σωστή βάση. Ενώ όταν υπάρχει υπερηφάνεια, μπορεί πάλι να υπάρχει αταραξία, αλλά αυτή είναι δαιμονική αταραξία. Έτσι, είναι αδιαφορία, είναι υπεροψία, είναι περιφρόνηση, είναι καταφρόνηση του άλλου ανθρώπου. Υπάρχει μια περίπτωση με κάποιον που έκανε γιόγκα, αυτή την προσευχή στους δαίμονες. Δεν είναι απλή γυμναστική γιόγκα, έτσι, παρεπιπτόντως το λέμε αυτό. Είναι προσευχή στους δαίμονες. Και κάποιος δίπλα του, λίγο μέτρα πιο πέρα, πνιγότανε και φώναζε βοήθεια ο άνθρωπος και εκείνος ούτε καν ταράχτηκε, δεν άφησε την δαιμονική αυτή, ας πούμε, άσκηση για να μην χαλάσει έτσι την κατάστασή του, που τη θεωρούσε πολύ σπουδαία, και άφησε τον άνθρωπο να πνιγεί. Φοβερό πράγμα. Αυτό πλέον δεν είναι αταραξία κατά Θεόν, είναι δαιμονική αδιαφορία και μεγάλη αμαρτία. Πάτερ, τα μνημόσυνα που έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας, τριήμερα, εννιάμερα, 40 ημερών και στον χρόνο μετά, έχουν κάποια αντιστοιχεία με τους σταθμούς της λύπης μας? Ότι ίσως μετά το χρόνο καταλαγιάζει η λύπη μας και γι' αυτό σταματάνε εκεί. Τα μνημόσυνα βεβαίως αντιστοιχούν στις καταστάσεις που περνάει η ψυχή μας, έτσι έχουμε μιλήσει για αυτές τις καταστάσεις, τι συμβαίνει γιατί στην ψυχή μετά τον θάνατο. Είναι διάφορες χρονικές στιγμές που η ψυχή έτσι πηγαίνει μπροστά στον Θεό, προσκυνά τον Θεό. Και εκείνες τις μέρες προσευχόμαστε. Τα μνημόσυνα τώρα βοηθάνε και εμάς. Γιατί είναι αγάπη. Είναι προσευχή. Και η προσευχή βεβαίως βοηθάει τον κεκειμένο, αλλά βοηθάει και εμάς και για να ξεπεράσουμε την ανθρώπινη λύπη που σίγουρα θα υπάρχει λόγω του χωρισμού, έτσι, του πρόσκαιρου χωρισμού με το νοικείο μας. Έτσι, σίγουρα είναι ένα φάρμακο θεραπευτικό και για μας, οπωσδήποτε. Η Εκκλησία μας είναι μάνα και φροντίζει και για τους κεκειμένους και για αυτούς που μένουν πίσω και μας παρηγορεί όλους και μας βοηθάει όλους. Κυρία Παναγιώτα, θέλετε να πάρετε το λόγο? Ναι. Ευλογείτε, Γέροντα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Έχω μια απορία, Γέροντα, με βάση αυτή την τελευταία ερώτηση που έγινε. Την Μεγάλη Παρασκευή κοιμήθηκε κάποιος γνωστός. Δεν ήταν στην Εκκλησία κοντά, δεν είχε κοινωνία στενή με την Εκκλησία, ούτε με τα μυστήρια. Με το μέγα μυστήριο της κοινωνίας, αλλά κοιμήθηκε η Μεγάλη Παρασκευή. Και επειδή έχω έτσι κατά καιρούς ακούσει ότι Μεγάλη Παρασκευή, οι ψυχές που θα κοιμηθούν δεν περνούν τα τελώνια, ήθελα να ακούσω από εσάς κατά πόσο ισχύει αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω βρει κάπου.
μπορεί να υπάρχει ως μια ευσεβής παράδοση στον λαό, ίσως να έχει και κάποια βάση στο βίο κάποιου Αγίου, αλλά σίγουρα η κατάσταση, ας πούμε, της ψυχής δεν επηρεάζεται από τις ημέρες. Λένε μερικοί, ας πούμε, την ημέρα του Πάσχα, στις 12 η ώρα που γίνεται η Ανάσταση και μετά η Αναστάσιμη Λειτουργία, επιτρέπεται να κοινωνήσουν όλοι. Ή πώς γίνεται αυτό ξαφνικά, δηλαδή όλοι γίνονται Άγιοι εκείνη την ημέρα και δικαιολογούνται όλες οι αμαρτίες και εξαλείφονται ξαφνικά λόγω της ημέρας. Όχι βέβαια. Αν λέει είσαι ανάξιος όλο το χρόνο, λέει ο Ρεσόστομος, και εκείνη την ημέρα πάλι ανάξιος είσαι να κοινωνήσεις. Επομένως δεν είναι θέμα ημέρας. Έτσι μπορεί να έκρινε ο Θεός μέσα στην πανσοφία του να πάρει τον άνθρωπο εκείνη την ημέρα. Δεν μπορούμε να το πούμε, νομίζω, απόλυτα αυτό. Έτσι, ο άνθρωπος δεν περνάει τα τελώνια ή τα περνάει πάρα πολύ, θα λέγαμε, άνετα, όταν είναι εξομολογημένος, έτσι είναι μετανοημένος, οπότε δεν μπορούν να τον κρατήσουν, δεν μπορούν να τον εμποδίσουν οι δαίμονες στην άνοδό του στον ουρανό.